Καταρχήν, να πω ότι το κύριο πρόβλημα έχει τεθεί από όλους τους προηγούμενους ομιλητές. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που βλέπει η Ευρώπη ως μία δύναμη και αυτή μέσα στο παγκόσμιο σύστημα είναι ότι υπάρχει μια επιτεχνημένη ψηφιοποίηση της κοινωνίας και της οικονομίας, η οποία δημιουργεί μια κατάσταση όπου μερικές μεγάλες πλατφόρμες ελέγχουν σημαντικά οικοσυστήματα στην ψηφιακή οικονομία. Άρα λοιπόν, όπως υπόθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, έχουν αναδειχθεί ως θυρωροί στις ψηφιακές αγορές με τη διάνοια να ενεργούν ως ιδιωτικοί διαμορφωτές κανόνων. Αυτοί οι κανόνες οδηγούν πολλές φορές σε άδικους όρους για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες και σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές. Συνεπώς, έχοντας αυτό ως κύριο πρόβλημα, η Ευρώπη, όχι μόνο γιατί σκέφτεται δημοκρατικά, αλλά και σκεφτόμενη και οικονομικά, θα έλεγα, θέλει να δημιουργήσει έναν ασφαλέστερο ψηφιακό χώρο, στον οποίο προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών, να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για την πρόθεση της καινοτομίας και της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και να καθορίσει κανόνες που αφορούν κυρίως διαδικτυακούς μεσάζοντες και πλατφόρμες, για παράδειγμα τις αγορές, τα κοινωνικά δίκτυα, τις πλατφόρμες κοινής χρήσης περιεχομένου, τα καταστήματα εφαρμογών και διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιών και διαμονής. Ως προς το TSA, που είναι το πρώτο ACT, ας πούμε, της Ευρώπης πάνω σε αυτή την. Προσπαθεί να λύσει κάποιες αχμές αυτού του προβλήματος, πρέπει να τεθούν σαφείς κανόνες για το χειρισμό παράνομου περιεχομένου, όπως υπόθηκε πολύ ωραία από την ώρα και από τον Αντώνη πριν. Τα δικαιώματα χρηστών να αμφισβητήσουν αποφάσεις απόρριψης αποκλεισμού, τη διαφάνεια στο online advertising, προσπάθεια αντιμετώπισης του profiling. Επίσης, θεσπίζει την απαγόρευση στόχευση διαφημίσεων σε παιδιά και δημιουργία προφίλ ατόμων με βάση ευαίσθητα χαρακτηριστικά όπως η θρησκευτική τους πεποίθηση ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Είναι σημαντικό ότι αγγίζει η Ευρώπη για πρώτη φορά την ανάγκη να μοιράζονται τα ιστορικά τους δεδομένα με ανεξάρτητες ελεκτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεγάλες αυτές πλατφόρμες, καθώς και με ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών που μπορούν να εξετάσουν προσεκτικά αυτά τα ευρήματα και ζητούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό συστημικών κινδύνων. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να ενισχυθεί και από την αριστερά κυρίως. Οπότε, Κώστα, παιδί, εδώ ξαναπρώνω εδώ για σένα, διότι είναι σημαντικό θέμα. Ως προς το DMA, υπόθηκε πάρα πολύ καλά και παρουσιάστηκε από τον Αντώνη πριν. Επιβάλλει υποχρεώσεις σε ένα αριθμό πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών που λειτουργούν ως θεωρή, όπως είπαμε πριν, και θέτει κάποια κατόφλια για να καθορίσει ποιοι είναι αυτοί οι θεωροί. Έτσι, ορίζει, ας πούμε, για παράδειγμα, τα όρια τίσου κύκλου εργασιών που πρέπει να είναι άνω των 7,5 δις ευρώ, επίσης τα όρια κεφαλαιοποίησης αγοράς και προφανώς τον αριθμό των ενεργών μηνιών πληρωτικών χρηστών. Τώρα, ένα πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή τη συζήτηση. Καταρχήν, προφανώς είμαστε όλοι θετικοί σε μια τέτοια νομοθέτηση. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ότι είναι αναγκαίο να αναρρυθμιστεί το ψηφιακό τοπίο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως ότι πολλοί συζητάν και βλέπουν αυτή την κίνηση στην Ευρώπη ως μια προσπάθειά της να εδραιώσει τη θέση της ως πρωτοπόρος και των προτύπων, αλλά και ως διαμορφωτής της ατζέντας για την παγκόσμια μετεωρολογική ρύθμιση. Υπάρχουν πολλοί επίσης που το θεωρούν ως αναπόσπαστο μέρος των φιλοδοξιών της Ευρώπης για την τεχνολογική κυριαρχία, με γενικό στόχο την οικοδόμηση ανεξάρτητων αυτοδύναμων συστημάτων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας. Δεν είναι τυχαία η ρίση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν ότι αν θέλουμε τεχνολογική κυριαρχία, θα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας για τον ανταγωνισμό, η οποία έχει επικεντρωθεί προβολικά αποκλειστικά στην καταναλωτή και όχι αρκετά στην υπεράσπιση των εταιριών, των μεγάλων εταιριών της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, εδώ είναι και αυτό που υπόθηκε ο Έλληνα την ώρα, υπάρχει lobbying, υπάρχει επίσης το γεωπολιτικό παιχνίδι με επίκεντρο τον ψηφιακό χώρο και πολλοί που είναι υπέρ προφανώς της Αμερικής, σε αρθρογραφία τους, μεγάλοι ελληνοαναλυτές συζητάνε συνέχεια για την απειλή της διατηλεατρικής συνεργασίας που ετέθηκε πριν από την Δώρα και μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα σας δείξω και μετά έτσι πώς προκύπτουν κάποια πράγματα τεχνολογικά εδώ. Η Volkswagen θέλει να προωθήσει τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Τα αυτόνομα αυτοκίνητα παράγουν 1 GB το δευτερόλεπτο δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα πρέπει κάπου να αποθηκεύονται και αυτός που μπορεί να τα αποθηκεύσει αυτά τα δεδομένα είναι η Microsoft, ξέρω εγώ, η Amazon, η Google και ούτω καθεξής.
Πώς εδρανεί το iPad τη δυναμία αυτών των μεγάλων παιχτών. Εδώ θα κάνω μια πολύ μικρή ανάλυση τεχνολογικής φύσεως, η οποία όμως έχει προϋπολογικές προεκτάσεις. Είναι μέσω της διαρκούς επένδυσης για την κατασκευή νέων data centers. Τι είναι τα data centers, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι υπολογιστικές υποδομές με πολύ μεγάλες δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης πληροφορίας. Απαιτούν δε επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ, που στην πράξη αυτή τη στιγμή, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η ψηφιακή αγορά, μπορούν μόνο να αναλάβουν πολύ μεγάλη τεχνολογική κολοσσή. Σύμφωνα μάλιστα με το Fortune Business Insights, το μέγεθος αυτής της παγκόσμιας αγοράς της υποδομής των κέντρων δεδομένων προβλέπεται να φτάσει στα 142 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027 και έχει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια αλλαγή, θα έλεγα, πάρα πολύ ηλικιώδης οικονομικά, έτσι. Επίσης, ο λόγος που οδηγεί αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη, εδώ είμαστε πλούσιοι σε τεχνολογικά θέματα, αλλά καλό να τα γνωρίζουμε όλοι, γιατί συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση του προβλήματος, είναι ότι οι νέες εφαρμογές που προκύπτουν, όπως είπε και ο Κώστας πριν, για την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που έχει μέσα της και τις τεχνολογίες 5G και τις τεχνολογίες της τηλεατρικής, τα αυτόνομα αυτοκίνητα και όλα αυτά, θέλουν να έρχονται αυτές οι υποδομές κοντύτερα προς τους χρήστες. Άρα πρέπει να καταλημηθούν και να γίνουν πολύ περισσότερες σαν τα μανιτάρια, ας πούμε, που λέμε, να αναπτυχθούν σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Οπότε πρακτικά αυτή η ραγδαία ειδικά ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει την ραδαία εξάπλωση των data centers, επιβάλλει λοιπόν διαρκή βελτίωση και των ταχυτήτων μετάδοσης αλλά και της αποθηκευτικής ικανότητας. Ένα θέμα που είναι αυτές τις μέρες λιγάκι στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, όχι τόσο πολύ γιατί έχει επισκιαστεί από τις υποκλοπές και από άλλα θέματα, είναι το κυβερνητικό αφήγημα ότι η Ελλάδα έχει γίνει στις μέρες μας ένας ελκυστικός προορισμός για την κατασκευή data centers και μάλιστα αυτό το αφήγημα πολλές φορές προσπαθεί να το καρποθεί η κυβέρνηση ως δικό της, ας το πούμε, επίτευγμα, ενώ πρακτικά είναι αυτό που λέει και στο βιβλίο του ότι Marshall, ότι είμαστε πάλι της γεωγραφίας. Στην ουσία, επειδή κατανέμονται τα data centers, πρέπει να υπάρξουν παντού. Η λύση για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, όπως είπαμε πριν, της μικρής καθυστέρησης διακίνησης του αεροτεράστιου αποδεδομένων, απαιτεί να διασυνδεθούν όλες οι χώρες και να εγκατασταθούν σε όλες τις χώρες μεγάλα data centers. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, διασυνδέει πολύ καλά υποθαλάσσια καλώδια οπτικής σύνασης και με καινούργια που θα φτιαχτούν τόσο την Ευρώπη όσο και την Ασία. Όπως λοιπόν η Κόσκο ήθελε το λιμάνι του Πειραιά για να μεταφέρει προϊόντα από και προς την Κίνα, προς την Ευρώπη και προς άλλες χώρες, έτσι και οι ψηφιακοί κολοσσοί θέλουν την Ελλάδα για να μεταφέρουν ψηφιακά δεδομένα από την Ασία προς την Ευρώπη ή από άλλες χώρες προς την Ευρώπη και ανάποδα. Συνεπώς λοιπόν, εδώ ερχόμαστε σε μία συζήτηση που με αφορμή και το DSA και το DMA πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος και πώς πρέπει η αριστερά να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, όπως είπε ο Κώστας, χωρίς φοβική προσέγγιση αλλά με πλήρη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και των προκλήσεων του μέλλοντος. Ένα μεγάλο θέμα, ας πούμε, που δεν έχει ακουστεί επαρκώς είναι το θέμα του ενεργειακού αποτυπώματος αυτής του ψηφιακού μετασχηματισμού λόγω κιόλας της μεγάλης ανάγκης για διαρκή ανάπτυξη αυτών των data centers. Αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή με απλές, πολύ θα έλεγα, μετριοπαθείς προβλέψεις, μέχρι το 2030 τα data centers προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 3,2% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι ένα άλμα 18,5% σε σχέση με το 2018. Επίσης, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν σχετίζεται μόνο με την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και με τα απαιτητικά συστήματα ψύξης που καταναλώνουν πόσιμο νερό. Ένα παράδειγμα, ας το πούμε, κινητοποίησης λαϊκής έγινε στην Ολλανδία όταν η Meta, η Facebook δηλαδή, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να ματαιώσει η επένδυσή της για τη δημιουργία τεράστιων data centers στην Ολλανδία υπό την πίεση αντιδράσεων τοπικών ακτιβιστών στην πόλη Zeewolde των 26.000 κατοίκων εξαιτίας της πρόσθετης ενεργειακής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που αυτές οι υποδομές επιφέρουν. Μάλιστα, το κέντρο δεδομένων που με τα βαϊού και κλάδων περιμένει η κυβέρνησή μας να φτιαχτεί από την Microsoft στα Σπάτα έχει μια δυνατικότητα 19,2 MW. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση είναι αυτή. Για να είμαι ειλικρινής και δίκαιος, υπάρχει
στο δελτίο τύπου ότι όλα αυτά θα είναι ενεργειακά με μηδενικό αποτύπωμα γιατί θα βάλουν υποτίθεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι πάντα παρούσες όπως γνωρίζουμε, δεν έχουμε πάντα ήλιο και δεν έχουμε πάντα άνοιμο. Ένα πολύ σημαντικό κείμενο που έχει φτιαχτεί από κάποιους τεχνοκράτες στην Ευρώπη είναι το External Sustainability Study on Environmental Impact of Electronic Communications, λέγεται BERC, και έχει ενδιαφέρον ότι δείχνει ότι η πρόβλεψη για το ποσοστό κατανάλωσης που καταλαμβάνουν αυτές οι υποδομές είναι άνω του 20% για όλο τον κλάδο των τεχνολογιών, επικοινωνιών και πληροφορικής. Συνεπώς, ερχόμαστε τώρα σε ένα ζήτημα δεύτερο, πέρα από την ανεργειακή κατανάλωση αυτών των υποδομών, ένα ζήτημα που είναι συνεφασμένο και με το DMA, είναι ότι ακόμα κι αν αυτές οι πλατφόρμες αρχικά αναπτύχθηκαν για να λειτουργήσουν ως infrastructure as a service, όπως λέμε, υποδομή ως υπηρεσία, στην ουσία όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες που συζητήσαμε πριν προσπαθούν να μετατρέψουν το cloud σε ένα περιβάλλον ιδιωταγών, όπως λέμε, proprietary συστημάτων. Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες που παρέχονται μόνο στο δικό τους cloud και όχι σε κανένα άλλο cloud. Έχουν επενδύσει μάλιστα πάρα πολλά χρήματα και στην εκπαίδευση μηχανικών, ώστε να πιστοποιηθούν και να γίνουν ειδικοί στα δικά τους συστήματα. Μέσα στην αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιστοποιητικά που λένε ότι σε κάνουν Amazon Certified Architect ή Azure Certified Architect, και αυτό πρακτικά διώχνει το cloud από αυτό που ήταν αρχικά η σκέψη ότι θα γίνει το cloud της ελευθερίας και να γίνει σήμερα το cloud της δουλοπαρικίας, όπως εύστοχα αναφέρει ο Peter Zaitsev, που είναι γνώστης και υποστηρικτής των αριθμών τεχνολογιών. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από την Ευρώπη να τονώσει ακόμα περισσότερο τις ανοιχτές τεχνολογίες. Διότι DMA και DSA χωρίς ανοιχτές τεχνολογίες δεν μπορεί να προχωρήσουν. Στην Ελλάδα δυστυχώς ας πούμε δεν έχουμε κάνει στρατηγικές τα τελευταία τελευταίους μήνες. Έχουμε δει στο πρόγραμμα Ελλάδα 2 πως πολλοί διαγωνισμοί πρακτικά αποκλίνουν εγχειρήματα ανοιχτού λογισμικού προς όφελος κλειστών συστημάτων, ιδιωταγών λύσεων και μάλιστα και το ΕΛΑΚ, που είναι ο κατηλιναδρός οργανισμός για ανοιχτό λογισμικό, έχει τοποθετηθεί πολλές φορές πάνω σε αυτό το θέμα. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες που ψηφιακούν τα σημαντικά είναι προφανώς για να μείνουν. Είναι πολύ σημαντική η πρώτη προσπάθεια της Ευρώπης να ρυθμίσει αυτό το χαρές τοπίο, αλλά δεν είναι το μόνο ζήτημα η ρύθμιση, αλλά και οι πολιτικές ενίσχυσεις των ανοιχτών τεχνολογιών για να μπορέσουν και οι κοινότητες του λογισμικού να ανασάνουν και να μπορέσουν να έχουν, όπως είπαμε και οι προηγούμενοι μιλητές, ένα ρόλο σε αυτό το ψηφιακό τοπίο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό η Ευρώπη να επενδύσει χρήματα στην αναπτύξη ειδικά της data centers, όχι μόνο να περιμένει τις επενδύσεις των μεγάλων κολοσσών, ειδικά αν πρόκειται να χρειαστούν να αποθηκευτούν και να γίνει επεξεργασία δεδομένων που είναι ευαίσθητα όπως τα δεδομένα της υγείας και δεδομένα άλλων μεγάλων, ας πούμε, εφαρμογών που έχουν να κάνουν τους πολίτες.